Αρχίζουμε. Για το παιχνίδι. Ναι. Πριν πω για το παιχνίδι οτιδήποτε, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τραβήξαμε πάρα πολλά, όπως και οι περισσότερες ομάδες, με το θέμα του κορονοϊού. Νομίζω ότι όσον αφορά το παιχνίδι, αυτό μας επηρέασε, γιατί εμείς πριν τη διακοπή είχαμε βρει ρυθμό, ήμασταν καλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και σήμερα θεωρώ ότι μετά το γκολ που προήλθε από μια φάση στατική, πατούσαμε καλύτερα στο γήπεδο. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι πιο σκοράρι. Εμείς δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ στις φάσεις που δημιουργήσαμε. Η Βέρεια έχει ποιότητα σαν ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Εκμεταλλεύτηκε τις τρεις φάσεις που τους δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και έκανε το παιχνίδι εύκολο. Εντάξει, δεν θα μείνω τώρα στο θέμα του διαιτητή, γιατί πραγματικά η μία φάση στο δεύτερο γκολ γίνεται μπροστά μου και γίνεται ανάποδο πλάγιο και δεχόμαστε το δεύτερο γκολ, αλλά νομίζω ότι η νίκη της Βέρειας είναι δική. Εμείς έχουμε κάνει τις προσθήκες μας, έχουμε κάνει τις μεταγραφές. Ετοιμαζόμαστε για μια σειρά αγώνων, έναν πραγματικό Γολγοθά Κυριακή Τετάρτη. Και αυτό που θέλω είναι τα παιδιά να έχουν υγεία, να είναι όλα καλά, να μπορούν να αντέξουν αυτόν τον βάρβαρο ρυθμό και να μπορέσουμε να, ξεκινώντας και από την Τετάρτη που έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας με τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε να κάνουμε νίκες και να ανεβούμε περισσότερο βαθμολογικά. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Βέρειας. Είναι μια ομάδα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Και σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά με υγεία.